Η Ευρώπη θα πάρει τη μοίρα στα χέρια της όταν οι λαοί της πάρουν την Ευρώπη στα χέρια τους. Όταν όλοι μαζί πάρουμε την Ευρώπη στα χέρια μας και την επαναφέρουμε στις ιδρυτικές της αρχές και αξίες που ενέπνευσαν την απόφαση για κοινή πορεία. Όταν η Ευρώπη γίνει υπόθεση των πολλών, των πολιτών της και όχι των λίγων τεχνοκρατών της. Όταν γίνει υπόθεση δημοκρατίας για τους λαούς της. Πρέπει λοιπόν με όρους πολιτικής ισοτιμίας στα κράτη-μέλη να επιταχύνουμε τις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής εμβάθυνσης. Τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ευρώπης, η οποία πιστοδρόμησε με αφορμή την κρίση, όταν ένας θεσμός εκτός πλαισίου των ευρωπαϊκών συνθήκων, το περιβόητο Eurogroup, και εκτός δημοκρατικής λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια, αναδείχθηκε στο νέο Διευθυντήριο, στο νέο Κέντρο Ευρωπαϊκής Ισχύως στην Οικονομική Πολιτική. Γι' αυτό εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης δεν σημαίνει θεσμοποίηση του status quo με περίβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Σημαίνει μεταρρύθμιση του status quo. Σημαίνει νέα διακυβέρνηση με διαρκή δημοκρατική λογοδοσία, με συντονισμό οικονομικών και φορολογικών πολιτικών, με ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσημο. Σημαίνει ακόμα και αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, οικονομική και κοινωνική σύγκληση και ισχυρό και πολιτικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε τελική ανάλυση, εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης σημαίνει μια νέα οργανική ενότητα της Ευρωζώνης, σημαίνει μια νέα αρχή για την Ευρώπη.